Για τέταρτη φορά θα εφαρμοστεί στη χώρα μα το σύστημα τη αποστολή των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου με τη βοήθεια τη Singular Logic, ώστε αμέσω μετά την κατάμετρηση των ψήφων να υπάρχει και η δυνατότητα γνωστοποίηση του αποτελέσματο. Ένα σύστημα που καλύπτει περίπου το 25% των εκλογικών τμήματων και το οποίο εφαρμόζεται πιλωτικά. Είναι η τέταρτη φορά που λαμβάνουμε μέρο σε αυτή τη διαδικασία. Είναι οι τέσσερι φορέ που έχει κάνει και η Singular Logic στην Ελλάδα αυτό το σύστημα. Είναι με μια πιλωτική εφαρμογή, η οποία ακόμη δεν έχει δεν, έχει, δεν λειτουργεί στο 100% των εκλογικών κέντρων, είναι στο 1 τέταρτο των εκλογικών κέντρων, το οποίο είναι μια εφαρμογή μέσω κινητού δίνουμε το κινητό στον δικαστικό αντιπρόσωπο και ο δικαστικό αντιπρόσωπο την ώρα που θα έχει καταμέτρηση στην περίπτωση τη δικιά μα τώρα τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δεν έχουμε ψήφου ούτω ή άλλω και στην πρώτη φορά δεν δίνει του ψηφοφόρου, απλώ καταγράφει τα αποτελέσματα των κομμάτων. Θα κάνει μια αποστολή των αποτελεσμάτων από το κινητό του και από την ώρα που κάνει την αποστολή, αν δηλαδή 7 ώρα που κλείνουν οι κάλπε, στι 7 και 5 κάνει την αποστολή του αποτελέσματο, θα έχουμε ένα, ένα Νούμερο, ένα ποσοστό του εκλογικού αποτελέσματο άμεσα στην Central Logic. Δεν αντικαθίσατε φυσικά η άλλη διαδικασία. Θα πάει κανονικά ο δικαστήριο του πρόσωπο στο πρωτοδικείο. Του άλλου εκεί τον περιμένουμε και εμεί για να μα επιστρέψει το κινητό. Αυτή είναι η διαδικασία που κάνουμε στο τέλο τη εκλογική αναμέτρηση. Ε, και αν γίνει. Ε, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, είναι πραγματικά τέσσερα βήματα για να κάνει την αποστολή του, του αποτελέσματος αποτελέσματο ο δικαστικό αντιπρόσωπο. Θα έχουμε μια σαφή εικόνα τουλάχιστον ένα 20 με 25% τη εκλογική περιφέρεια όλη τη Ελλάδος. Για την διαδικασία αυτή, πόσα κινητά έχουν μοιραστεί. Ε, από, ε, ό,τι γνωρίζετε, είναι 223 εκλογικά κέντρα στην Ξάνθη. Έχουμε δώσει 54 κινητά. Δηλαδή, είμαστε στο 1 τέταρτο περίπου, το, περίπου το, το εκλογικό, των εκλογικών κέντρων. Και αυτό είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου. Έτσι. Δεν, η Σίγκλαρ μπορούσε να δώσει και το 100%. Αλλά απλώ είναι θέμα κόστου, είναι θέμα τέλο πάντων πιλωτικό. Τέσσερι φορέ που έχει γίνει σε τέσσερι εκλογικέ αναμετρήσει είναι πιλωτικό το, το όλο σύστημα. Απλώ έχει δουλέψει τώρα τι τελευταίε δύο φορέ, α πολύ, πολύ, καλά. Ένα πρόγραμμα για το οποίο η ελληνική πολιτεία έχει επενδύσει αρκετά χρήματα και που πλέον κάποια στιγμή θα πρέπει, σύμφωνα με τον κύριο Αλμπανόπουλο, να πάρει έναν μόνιμο χαρακτήρα και να πάψει να εφαρμόζεται πιλωτικά.